Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog networkpablamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο του Δικτυακού Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 25ο βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για τα 10 πράγματα που χρειάζεται να κάνετε για να επιταχύνετε την ανάπτυξη τη επιχείρησή σα και για να μπείτε πιο γρήγορα στο παιχνίδι. Ελπίζω να έχετε χαρτί και στυλό. Αν δεν έχετε, πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό. Πήρατε. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 1. Δουλέψτε σκληρότερα. Να είστε διατεθειμένοι να κάνετε 5 με 10 φορέ περισσότερη δουλειά από το μέσο δικτυωτή. Η καθαρή εργασία που θα βάλετε στα πρώτα 1 με 3 χρόνια θα σα βάλει έτη φωτό μπροστά από του υπόλοιπου γιατί οι περισσότεροι δεν κάνουν πολλή δουλειά. Και επειδή όλοι θέλουν να ανήκουν σε μια νικηφόρα ομάδα που ηγείται, όταν κάνετε 5 με 10 φορέ περισσότερη δουλειά από του υπόλοιπου, θα σα ψάχνουν να γίνουν μέρο τη ομάδα σα. Επίση, κάνοντα περισσότερη δουλειά, τι θα συμβεί. Θα μάθετε 10 φορέ πιο γρήγορα από όλου του άλλου. Η εμπειρία που θα συγκεντρώσετε θα είναι ανεκτήμητη για την πορεία σα. Δουλέψτε λοιπόν πιο σκληρά, έχοντα όμω ένα σκοπό πίσω από τη σκληρή σα δουλειά. Νούμερο 2. Κάτε την προσωπική ανάπτυξη ένα σοβαρό ζήτημα. Και όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη, θα μιλήσω για τρία πράγματα: για τα βιβλία, για τι οχογραφημένε ομιλίε και για εκδηλώσει. Α. Βιβλία. Διαβάστε τουλάχιστον για μία ώρα την ημέρα. Διαβάστε τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί για ε, το επάγγελμά μα. Κάντε το μία τελετουργία. λειτουργία. Οι αναγνώστε είναι ηγέτε και οι ηγέτε είναι αναγνώστε. Γεμίστε τη βιβλιοθήκη και το μυαλό σα με βιβλία γραμμένα από του κορυφαίου του ηγέτε στο δικτυακό marketing. Τώρα, στο τι να διαβάσετε, σίγουρα προτείνω το βιβλίο μου, το Agatha δικτυακό marketing, μια και είναι ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο το οποίο μπορείτε να συμβουλεύεστε καθημερινά. Αλλά επίση στι τελευταίε σελίδε του βιβλίου υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα από βιβλία τα οποία προτείνω. Εσεί αυτή τη στιγμή ποιο βιβλίο προσωπική ανάπτυξη διαβάζετε. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια κάτω ποιο είναι το τίτλο του βιβλίου. Β. Όντιο ή ηχογραφήσει. Να ακούτε συνεχώ ηχογραφήσει, ειδήσει ή προσωπική ανάπτυξη στο αυτοκίνητό σα. Κλείστε το ραδιόφωνο με τι ειδήσει και κάντε το αυτοκίνητό σα πανεπιστήμιο με ρόδες. Αν πηγαίνετε τα παιδιά σα με το αυτοκίνητό σα σε διάφορε δραστηριότητε ενώ ακούτε τέτοιε ομιλίε, θα αλλάξει και η δική τη ζωή. Αν θέλετε ομιλίε στα ελληνικά, μπορείτε να τι βρείτε στο e-shop μου στο greekcoach.olympicbiz.com κάθετο e-shop ή μπορείτε να βρείτε το link κάτω από το βίντεο αυτό. Και εκεί έχω διάφορε εκπαιδεύσει οι οποίε είναι ηχογραφημένε και βρίσκονται στα ελληνικά. Οπότε κάντε το αυτό μία από τι προτεραιότητέ σα. Και γάμα events, εκδηλώσει. Αν θέλετε να γίνετε ένα από του πιο πετυχημένου συνεργάτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε, θα πρέπει να κάνετε αυτά που κάνουν οι πετυχημένοι. Θα πρέπει να παρακολουθείτε όλε τι εκδηλώσει. Η συμμετοχή σε συνέδρια τη εταιρεία σα είναι ένα προαπαιτούμενο. Γίνεται χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι κάτι δυοστικά αδιαπραγμάτευτο. Αυτό θα δεκαπλασιάσει το μέγεθο του οράματό σα, θα σα ενσωματώσει στην εταιρεία σα και θα σα δώσει αρκετό κάψιμο και εκπαίδευση για αρκετού μήνε. Οι πιο επιτυχημένοι ηγέτε θρέφουν το μυαλό του ακατάπαυστα και η συμμετοχή σε εκδηλώσει θα σα κάνει να είστε πολύ πιο ενθουσιασμένοι για το μέλλον σα. Δώστε λοιπόν την απαραίτητη σημασία στην προσωπική σα ανάπτυξη και αφιερώστε χρόνο καθημερινά σε αυτό το κομμάτι. Νούμερο 3. Αρχίστε να σκέφτεστε σαν επιχειρηματίε. Οι επιχειρηματίε κάνουν δύο βασικά πράγματα διαφορετικά από του μη επιχειρηματίε. Το πρώτο που κάνουν είναι ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Σταματήστε να κατηγορείτε την εταιρεία, την αγορά, τον καιρό, το σχέδιο κερδών, τα προϊόντα ή τη γραμμή αναδοχή για την έλλειψη επιτυχία σα. Πάρτε τον έλεγχο τη επιχείρησή σα. Αν ο ανάδοχο σα δεν σα δίνει αυτό που χρειάζεστε, τότε γίνετε εσεί ο καλύτερο ανάδοχο που έχει δει ποτέ η εταιρεία σα. Το παρελθόν δεν ισούται με το μέλλον. Αν δεν το έχετε κάνει στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε και τώρα. Η επιχείρησή σα θα αναπτυχθεί ή θα αποτύχει με βάση την ηγεσία που έχει. Οπότε γίνετε εσεί η ηγεσία που θα οδηγήσει την επιχείρησή σα στην επιτυχία. Και δεύτερον, οι επιχειρηματίε σκέφτονται μακροπρόθεσμα. Η δουλειά και τα χρήματα που επενδύετε αυτή τη στιγμή σήμερα στην επιχείρησή σα θα σα αποδώσουν σε ένα με δύο χρόνια από σήμερα. Θα πρέπει να έχετε λοιπόν όραμα και υπομονή. Σπέρνετε του πόρου τη ευκαιρία. Όλοι οι επιχειρηματίε βλέπουν την επένδυση χρόνου, ενέργεια και προσπάθεια σαν επένδυση στο μέλλον τη επιχείρησή του. Επενδύστε στον εαυτό σα και επενδύστε στου ανθρώπου σα. Σκεφτείτε τι μπορεί να σημαίνει κάθε ώρα και κάθε ευρώ μεγεθυμένα σε βάθο χρόνου. Για παράδειγμα, όταν ενθαρρύνετε μέλη τη ομάδα να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση, σκεφτείτε πώ αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη τη επιχείρησή του στα επόμενα 1 με 3 χρόνια. Σκεφτείτε κάθε ευρώ που εξοδεύετε σαν μια μελλοντική επένδυση στην ανάπτυξη τη επιχείρησή σα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το πώ βλέπουν τα πράγματα στον υπόλοιπο εργασιακό χώρο. Οι υπάλληλοι δεν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Οι επιχειρηματίε όμω το βλέπουν έτσι ακριβώ. Νούμερο 4. Χτίστε σχέσει δίνοντα έμφαση στη συμβολή, στο να συμβάλλετε. Αυτοί που χτίζουν τεράστιου και ταχαίω ανατυσσόμενου οργανισμού δικτυακού marketing βρίσκουν τρόπου να συνδεθούν με πολλού ανθρώπου μέσω τη δικτύωση και μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Οι άνθρωποι χρειάζεται να γνωρίζουν ποιοι είστε και θα πρέπει να γίνετε κάποιο που οι άλλοι θα θέλουν να συνδεθούν. Αυτό συνήθω γίνεται με το να του προσφέρετε κάτι που θα του ωφελήσει. Βρείτε τι θέλουν οι άνθρωποι και μετά ψάξτε τρόπου να του το προσφέρετε, να του το δώσετε. Για παράδειγμα, αν μάθω ότι κάποιο ψάχνει έναν τρόπο να αναπτύξει την επιχείρησή του και του δώσετε ένα βιβλίο σχετικά με αυτό το θέμα, θα σα θυμάται για μια ζωή. Όταν βρίσκω ένα άρθρο που νομίζω ότι θα πρέπει να το διαβάσουν όλοι, το κρατάω και το προωθώ σε όλου όσου είναι στη λίστα μου. Αυτό σημαίνει να σκέφτεστε μακροπρόθεσμα. Είναι μια επένδυση στο δίκτυό σα. Νούμερο 5. Γίνετε μάστορε στην παρουσίαση. Αν θέλετε να έχετε μια επιχείρηση η οποία θα έχει εκρηκτική ανάπτυξη, θα πρέπει να μάθετε πάρα πάρα πολύ καλά την παρουσίασή σα. Αυτό δεν θα σα πάρει εβδομάδε ή μήνε για να το κάνετε. Μπορείτε να μάθετε μέσα σε 2-3 ώρε ή σε ένα απόγευμα. Κάντε το τώρα αυτό, μην το αφήσετε. Ξεκινήστε τι παρουσιάσει σα από αύριο. Δεν πειράζει αν δεν είναι τέλειε. Ποτέ δεν θα καταφέρετε να χτίσετε μια μεγάλη επιχείρηση αν δεν μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση. Μην το αμελήσετε αυτό. Μάθετε πολύ καλά τα απαραίτητα συστατικά μια παρουσίαση, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο βιβλίο μου, και βάλτε τα σε εφαρμογή για να τα εξασκήσετε. Νούμερο 6. Να έχετε γεμάτο ημερολόγιο με ραντεβού, στα οποία θα δείξετε το πλάνο σα και θα επακολουθήσετε. Κάθε μέρα, θα πρέπει να έχετε μια πολύ μεγάλη λίστα με ανθρώπου για να κλείνετε ραντεβού και να κάνετε επακολουθήσει. Και αυτή η λίστα χρειάζεται συνεχώ να μεγαλώνει, καθημερινά. Στην εκπαίδευση που έχω κάνει για το πλάνο των 90 ημερών, αναλύω 10 διαφορετικά εργαλεία ανέβρεση υποψηφίων μεταξύ γνωστών και αγνώστων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μεγαλώσετε τη λίστα σα. Επίση, εδώ και 3 χρόνια χρησιμοποιώ ένα εργαλείο Internet Marketing, το οποίο μου επιτρέπει να χτίζω λίστα μέσω Internet, αλλά και να κάνω επακολούθηση στου υποψηφίου μου. Και να ξέρετε, όποιο έχει δημιουργήσει ποτέ μια εγκριτική ανάπτυξη στην επιχείρησή του, έχει γεμάτο ημερολόγιο, είναι το βαρόμετρο τη ανάπτυξη. Νούμερο 7. Η μόχλευση είναι το κλειδί για τη γρήγορη ανάπτυξη. Η επιχείρησή σα θα αναπτυχθεί γρήγορα αν βρείτε τρόπου να μοχλεύσετε του ανθρώπου, τα εργαλεία και τι εκδηλώσει που βρίσκονται στη διάθεσή σα. Ποτέ μην κάνετε παρουσίαση σε ένα μόνο άτομο όταν μπορείτε να την κάνετε σε δύο. Πάντε να προσκαλείτε κάποιον άλλον από την ομάδα σα, κάποιο συνεργάτη σα, να είναι παρόν και να σα παρακολουθεί. Κάντε τριμερή τηλεφωνήματα. Θυμάμαι τα πρώτα πέντε τριμερή τηλεφωνήματα που έκανα ήμουν έτοιμο να λυποθυμήσω από το άγχο. Όταν διάβασα από τον Ρίτσαρντ Μπρουκ ότι θα πολλαπλασιάσω το εισόδημά μου μαθαίνοντα πάρα πολύ καλά τα τριμερή τηλεφωνήματα, τα έμαθα πάρα πολύ καλά. Και ένα χρόνο αργότερα το εισόδημά μου αυξήθηκε σημαντικά. Είναι ένα εργαλείο μόχλευση. Μοχλεύστε επίση στα webinars. Κάντε ζωντανά ή αυτοματοποιημένα webinars όπου μπορείτε να βάζετε πολλά άτομα μαζί και να μοιράζεστε πληροφορίε σε πάρα πολλά άτομα ταυτόχρονα, αντί να τι δηλαδή λέτε σε καθέναν ξεχωριστά. Επίση, χρησιμοποιήστε εργαλεία. Θα δουλεύουν για εσά ενώ ίσω θα κοιμάστε βάλτε του να δεσμευτούν ότι θα κάνουν κάτι με κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο πριν τους το δώσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε: Αν σου στείλω αυτό το βίντεο, πότε θα μπορέσει να το δει. Και βάλτε του να δεσμευτούν από πριν. Εξασχεθείτε να δίνετε 3 με 5 εργαλεία την εβδομάδα και μετά παρατηρήστε τι θα συμβεί. Τα βιβλία, τα CD, τα βίντεο, τα αυτοματοποιημένα webinars είναι εξαιρετικά εργαλεία μόχλευση. Νούμερο 8. Μην μπαίνετε μπροστά σα. Θα μπορούσα να κάνετε τετράωρο εργαστήριο πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί συνήθω εσεί είστε ο χειρότερο εχθρό του εαυτού σα. Λύστε τα σκηνιά που σα κρατάνε δεδομένου στο έδαφο. Η βασική διαφορά ανάμεσα σε εσά και σε αυτού που δημιουργούν οργανισμού σε έκρηξη είναι ότι αυτοί δεν επιτρέπουν αυτέ τι περιοριστικέ συζητήσει, την αμφιβολία και τι αρνητικέ συζητήσει με τον εαυτό σα να μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία του. Να το επαναλάβω. Η βασική διαφορά ανάμεσα σε εσά και σε αυτού που δημιουργούν οργανισμού σε έκρηξη. Είναι ότι αυτοί δεν επιτρέπουν αυτέ τι αυτοπεριοριστικέ συζητήσει, την αφιβολία και διάφορε αρνητικέ συζητήσει που κάνουμε τον εαυτό μα κατά καιρού, να μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία του. Δηλαδή, σταματήστε να σκέφτεστε: Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω, ή ίσω αυτό να μην ενδιαφέρεται, ή δεν μπορώ τώρα να δουλέψω, αύριο θα κάνω τα διπλά. Μην μπαίνετε λοιπόν εμπόδιο στον δρόμο σας, μην μπαίνετε μπροστά σα. Νούμερο 9. Κάντε μεγάλα όνειρα. Αρχίστε να νιρεύεστε ξανά σε τεράστια κλίμακα, σε επικίμακα να τον τολμηροί με αυτά που σχεδιάζετε να δημιουργήσετε στη ζωή σα. Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει ιδιωτικά αεροπλάνα και τεράστια σπίτια. Μπορεί να είναι κάτι σχετικά με την οικογένειά σα ή με τα παιδιά σα ή τα εγγόνια σα. Για να μπορέσετε να εμπνεύσετε του άλλου, χρειάζεται εν μέρη να κάνετε μεγάλα όνειρα για τον εαυτό σα. Κανεί δεν θέλει να ακολουθεί ανθρώπου που έχουν μικρή σκέψη. Βρείτε κάτι αξιολόγο να δημιουργήσετε στη ζωή σα και πείτε στου άλλου τι σχεδιάζετε να κάνετε και πώ σχεδιάζετε να βοηθήσετε πολλού άλλου να ζήσουν τη ζωή των ονείρων του. Και νούμερο 10. Βάλτε τα όλα αυτά μαζί. Όταν τα εφαρμόζετε όλα αυτά ταυτόχρονα, η επιχείρησή σα δεν γίνεται παρά να εκτοξευτεί θα ύψη. Θα γίνετε γνωστοί ω κορυφαίοι δικτυωτέ και άλλοι θα θέλουν να δουλέψουν μαζί σα. Μόνο ένα στου χίλιου θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, θα χρειαστεί αρκετά σκληρή δουλειά, αλλά δεν θα χρειαστεί να τα κάνετε για πάντα. Όλα αυτά θα εκτοξεύσουν την επιχείρησή σα και θα φέρουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην ομάδα και στο εισόδημά σα. Οπότε, αν δεν είστε αδύναμοι. Αν όντω θέλετε να δημιουργήσετε μια εκρηκτική ανάπτυξη στην επιχείρησή σα, δείτε ξανά τι σημειώσει σα και μελετήστε καλά αυτά τα 10 πράγματα. Εσωτερικεύστε τα, κάντε τα μέρο του εαυτού σα, αποκτήστε την ταυτότητα του ηγέτη και θα χαρώ να είμαι εγώ αυτό που θα σα συγχαρεί για την επιτυχία και την ανάπτυξη τη ομάδα σα. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό μάρκετινγκ, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικέ marketing, χειρισμού αντιρρήσεων, επικοινωνία και πάρα πολλά άλλα θέματα, επισκεφτείτε το, το, blog μου, networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται πάνω δεξιά. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, γράφοντάς μου ποιο από τα 10 αυτά βήματα σας φαίνεται πιο χρήσιμο τη δεδομένη στιγμή στη ζωή σας και στην καριέρα σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, κάντε πράξη και τις 10 αυτές ιδέες και τότε σίγουρα θα σας δώσω στην κορυφή. Γεια σας!